Την ενόχλησή της διαστόματος Ιμπραχήμ Καλίν εκφράζει η Άγκυρα για την ηχηριστήριξη Μπέρμποκ στη χώρα μας στη συνέντευξη τύπου με τον Τσαβούσογλου. Ο εκπρόσωπος του Ερντογάν εξέπεμψε και προκλητικό στίγμα προθέσεων αναφερόμενο στις εργασίες που ετοιμάζεται να ξεκινήσει το γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίτ Χάν. Ψύχρεμη και αποφασιστική στάση κρατά η Αθήνα ενισχύοντας συνεχώς τις διεθνείς συμμαχίες της. Με τους συμμάχους της Αθήνας να καθιστούν ξεκάθαροι τη στήριξή τους στη χώρα μας έναντι της τουρκικής προκλητικότητας, ο Νίκος Δένδια στέλνει νέο μήνυμα ψυχραιμίας και αποφασιστικότητας στην Άγκυρα. Η χώρα κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Να αντιδράμει με ψυχραιμία, να επαναλαμβάνει τις θέσεις της, να μην εμπλέκεται σε προσωπικές αντιδικίες, να μην προσωποποιεί τις διαφορές, να μένει στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού πλαισίου, το οποίο κατ' ουσίαν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Η Αθήνα άλλωστε μετά το διπλό φρένο Γερμανίας και Γαλλίας στον τουρκικό αναθεωρητισμό και τα αυστηρά μηνύματα προς την Άγκυρα που εξέπεμψε η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, δρέπει τα ωφέλη του διπλωματικού μαραθωνίου διεθνοποίησης της τουρκικής προκλητικότητας και ενίσχυσης των διεθνών συμμαχιών της Ελλάδας. Από το ταξίδι της κυρίας Μπέρμποκ στην Αθήνα συγκρατούνται δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, η υιοθέτηση των ελληνικών θέσεων σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Και δεύτερον, η εκπομπή αυστηρού μηνύματος προς την Άγκυρα ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά. Το μήνυμα δε αυτό δεν χωρά παρερμηνίας. Το μήνυμα του Βερολίνου ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υφίσταται πολιτική ίσων αποστάσεων απέναντι σε Αθήνα και Άγκυρα, μεγιστοποιώντας τον τουρκικό εκνευρισμό με τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν να επιτίθεται στη Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών. Açıkça uluslararası hukuku ihlal ediyor. Açıkça Lozan Anlaşması'nı, Paris Anlaşmaları'nı ihlal ediyor. Ama bunu gidiyor batıya, Türkiye şunu yapıyor, bunu yapıyor diye kendince pazarlamaya çalışıyor. Ve işte gördük, Alman Dışişleri Bakanı da o tezleri alıyor. Bana sorarsanız çok yüzeysel, cahilane bir yorum ve hazırlıkla geliyor bunları Türkiye'de tekrar etmeye çalıştı. Ama sağ olsun Dışişleri Bakanımız da gerekli cevapları gayet yetkin bir şekilde kendisine verdi. Σε κάθε περίπτωση, η γερμανική πλευρά βλέπει την αμφισβήτηση των ελληνικών συνόρων ως αμφισβήτηση των ευρωπαϊκών και εκ τούτου διαμηνύει πως υπάρχουν μηχανισμοί απάντησης. Η Γερμανία συνειδητοποίησε έστω και αργά ότι η τουρκική αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο δεν είναι πλέον μόνο πολιτικό σοου του Ταγί Περντογάν, αλλά συνειδητή στρατηγική επιλογή της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη διασάλευση της ασφάλειας και ενδεχομένως της ειρήνης στην περιοχή. Ο Ιμπραήμ Καλίν προκαλεί και για τις γεωτρήσεις που ετοιμάζεται να κάνει το γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίτ Χάν σε περιοχές για τις οποίες ισχυρίζεται ότι έχει δοθεί άδεια από το καθεστώς των κατεχομένων και κατηγορεί την Ελλάδα για βλέψεις εκτός των ορίων της. İhtilaflı denen alanlar aslında Yunanistan'ın maksimalist talepleriyle ilgili. Evet. Bizim açımızdan ihtilaflı bir alan yok aslında. Ama Yunanistan adalar üzerinde öyle maksimalist taleplerde bulunuyor ki yani oradaki 7-8 tane küçük adacık üzerinden yani 40 bin kilometre karelik bir alanda, deniz alanında egemenlik hakkı talep ediyor. Η Άγκυρα έχει προαναγγείλει έναρξη των γεωτρήσεων στις 9 Αυγούστου. Σύνδεση με το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη για να δούμε, Δήμητρα, πώς αποτιμά ο γερμανικός τύπος στις επισκέψεις Μπέρμποκ σε Ελλάδα και Τουρκία. Γεια σας από το Βερολίνο. Ο γερμανικός τύπος αναλύει εκτενώς την επίσκεψη Μπέρμποκ σε Αθήνα, Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα και εστιάζει στο ζήτημα των νησιών του Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται πολύ υψηλά και στον γερμανικό τύπο, ο οποίος ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στη σημαντική αλλαγή στάσης της Γερμανίας έναντι της Τουρκίας, κυρίως ως προς τα ελληνοτουρκικά και σε σχέση βέβαια με τα χρόνια της διακυβέρνησης Μέρκελ. Ενδεικτικά, η εφημερίδα Zeit γράφει ότι η Γερμανία εγκαταλείπει την ουδετερότητα στο θέμα της ελληνοτουρκικής διαμάχης, παίρνοντας σαφώς θέση υπέρ της Ελλάδας, με την Άγκυρα να νιώθει προσβεβλημένη. Το γερμανικό δίκτυο συντακτών χαρακτηρίζει την Άνναλένα Μπέρμποκ μη διπλωματική διπλωμάτη, υπό την έννοια ότι δεν δίστασε να διαταράξει παλιές ισορροπίες έναντι της Τουρκίας και αυτό μάλιστα ενώπιον του Μεβλού Τσαβούσογλου, ενώ παρατηρεί ότι το νέο στυλ της Μπέρμποκ θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής: όποιος λέει μόνο ίσως και ποτέ όχι, δεν επιτρέπει στην άλλη πλευρά να επανεξετάσει τις θέσεις της. Τέλος, η εφημερίδα Tages Spiegel σχολιάζει ότι η Τουρκία δεν περίμενε αυτή τη στάση αλλαγής από τη Γερμανία και μάλιστα μια αλλαγή στάσης που χαλάει τη νέα εικόνα που προσπαθεί να περάσει η Τουρκία ως διαμεσολαβήτρια στο Ουκρανικό και στο ζήτημα της μεταφοράς σιτηρών. Υπάρχουν όμως, Μάρκο, και αντιδράσεις ήδη στο πολιτικό επίπεδο. Για παράδειγμα, ο Γιώχαν Βάντεπουλ από τους Χριστιανοδημοκράτες, εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, επέκρινε το νέο στυλ εξωτερικής πολιτικής της Αναλένα Μπέρμποκ, χαρακτηρίζοντάς το αδέξιο.
πλαίσιο, λέγοντας μάλιστα ότι η κριτική που άσκησε στην Τουρκία δεν βοηθάει κανέναν. Όπως είπε, χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμα και τις δύο χώρες ως εταίρους, όχι μόνο, αλλά κυρίως το ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερη σημασία έχει όμως και η τοποθέτηση της βουλευτού Σεβίν Νταγκντελέν από το κόμμα της Αριστεράς, είναι βουλευτής κουρδικής καταγωγής, η οποία ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ωρεοποιούμε την πολιτική της Αναλένα Μπέρμποκ έναντι της Τουρκίας, εφόσον ή μάλλον για όσο δεν συνοδεύεται και από συνέπειες για την Τουρκία, και ενώ συνεχίζονται τόσο οι εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία, όσο και η χρηματοδοτική βοήθεια. Και κλείνοντας, έχουμε και αντίδραση και από τον πρόεδρο των τουρκικών κοινοτήτων Γερμανίας, Γκοκέι Σοφούγλου, ο οποίος εξέφρασε ανησυχία για την εγκατάλειψη της διπλωματικής γλώσσας τόσο από την τουρκική πλευρά, όσο όμως και από τη γερμανική, από την Αναλένα Μπέρμποκ, τονίζοντας ότι αυτή η επιδείνωση που παρατηρείται στις γερμανοτουρκικές σχέσεις δεν θα πρέπει να επηρεάσει σε καμία περίπτωση τη ζωή των Τούρκων στη Γερμανία, Μάρκο. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε.